Καλησπέρα από το Mont Pelerin. Σε εξέλιξη από τις 8 παρατέταρτο τελικά και όχι από τις 7 όπως είχε ανακοινωθεί η κρίσιμη, η καθοριστική όπως είπες και εσύ Νικήτα, συνάντηση για το εδαφικό. Συνέχεια δηλαδή της πρωινής συζήτησης επί των κριτηρίων, των τριών βασικών κριτηρίων για το εδαφικό, τα οποία αφορούν στο ποσοστό του εδάφους που θα παραμείνει υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση, αφορούν επίσης τον αριθμό των προσφύγων που θα επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, αλλά και το θέμα της ακτογραμμής, όπου θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Γι' αυτό είναι και καθοριστική αυτή η συνάντηση για το τι θα έχουμε στη συνέχεια. Μπορεί απόψε να έχουμε συμφωνία επί των κριτηρίων, αποτύπωση σε ένα κοινό χάρτη και ορισμό της ημερομηνίας για την συνέχεια, για την πολυμερή διάσκεψη. Μπορεί να έχουμε και αστοχία, δηλαδή να μην έχουμε επιτυχία. Οπότε θα πρέπει να συζητηθεί και το πώς θα συνεχιστεί πλέον η διαδικασία. Αν θα γίνει από κάπου αλλού στο εξωτερικό, από εδώ στο Mont Pelerin, κάποιοι ήδη κάνουν λόγο και για συνάντηση νούμερο 3 στο Mont Pelerin. Όπως επίσης είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή παράταση μέχρι και αύριο, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Μουσταφά Ακιντζή έχουν μεν προγραμματισμένες πτήσεις για επιστροφή αύριο. Ο Πρόεδρος το πρωί, ο Μουσταφά Ακιντζή το μεσημέρι. Ωστόσο, υπάρχει ευχέρεια για μια μικρή παράταση. Δεν αποκλείεται, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Τώρα, σε σχέση με το πρώτο ενδεχόμενο, να έχουμε κατάληξη, έχει ήδη συζητηθεί και έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι οι πολυμερείς μπορεί να είναι. Να υπάρχει κάποια ευελιξία, δηλαδή μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα μπορούν οι δύο πλευρές με τα Ηνωμένα Έθνη να συζητήσουν ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως το περιουσιακό, όπως το θέμα της Περιτροπής Προεδρίας, ίσως και κάποια ζητήματα σε σχέση με το εδαφικό ακόμη, καθώς όπως μας έχουν υποθεί, θεωρείται πλέον ουτοπία. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε και να ρωτήσω, Κυριάκο, αν έχει συζητηθεί μέχρι αυτή την ώρα οτιδήποτε σε σχέση με την πολυμερή. Σε σχέση με την πολυμερή είναι αυτό το οποίο έχουμε πει. Δηλαδή, μπορεί να συζητηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα αφορά συζήτηση εσωτερικής πτυχής του Κυπριακού, τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, ενώ παράλληλα Ελλάδα και Τουρκία θα βρίσκονται εκεί στον ίδιο χώρο και θα συζητούν ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Ο στόχος παραμένει ξεκάθαρος. Θα πρέπει να συμφωνηθεί πρώτα όλα τα κριτήρια, να έχουμε πλήρη συμφωνία σε σχέση με τα κριτήρια για το εδαφικό, να αποτυπωθούν αυτά σε ένα χάρτη και ακολούθως να έχουμε την ημερομηνία. Θεωρείται ένας στόχος εφικτός, πολύ δύσκολος μεν, εφικτός, καθώς εδώ οι πληροφορίες είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει καλή διάθεση από το πρωί, πιθανόν να έχουμε την ίδια καλή διάθεση και συζήτηση απόψε, θεωρείται πολύ δύσκολο η τουρκική πλευρά να κάνει το μεγάλο βήμα. Πολύ δύσκολο η τουρκική πλευρά να κάνει το μεγάλο βήμα και να δώσει χάρτη. Από εκεί και πέρα είναι όλα τα ζητήματα ανοιχτά, καθώς σε περίπτωση που έχουμε, που δεν μπορέσουμε να έχουμε ένα χάρτη, μπορούμε να πάμε και σε πολυμερή διάσκεψη. Ακόμη και με δύο χάρτες φτάνει οι διαφορές εκεί να είναι πολύ μικρές, να μην είναι ουσιώδεις. Παραδείγματος χάρη, Νικήτα, εάν στο χάρτη της τουρκοκυπριακής πλευράς η Μόρφου δεν επιστρέφεται, δεν είναι χάρτης που επιτρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία που και οι δύο πλευρές παραμένουν αμετακίνητες στις θέσεις τους και αναμένουμε, Κυριάκο, να δούμε τι θα ξεκαθαρίσει από όλα αυτά μέχρι αργά το βράδυ. Ναι, μέχρι αργά το βράδυ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Τα Ηνωμένα Έθνη μας είχαν ειδοποιήσει ότι επρόκειτο το απόγευμα σήμερα να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις. Προφανώς και δεν θα τις κάνουν, θα περιμένουμε αργά. Η πληροφόρηση που έχουμε ότι θα έχουμε ακόμη ένα θρίλερ σαν αυτό που ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα, την τελευταία μέρα των διαπραγματεύσεων, όπου έρχονταν συνεχώς πληροφορίες ότι πάνε καλά, ότι έχουν δυσκολίες, άλλαζε συνεχώς το κλίμα. Εκείνο που μας έλεγε διπλωμάτης από την Κυπριακή Αποστολή ήταν ότι τα πράγματα μάλλον μπορεί να μην καταλήξουμε απόψε, εκτός και αν είναι ένα σενάριο που κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, να
έχουμε κάποια έκπληξη από την τουρκική πλευρά και αυτή η έκπληξη, έχω την εντύπωση, έχει να κάνει με την κατάθεση χάρτη. Ο Ακιντζή από την πλευρά του ήρθε εδώ με αντικειμενικό σκοπό να εξασφαλίσει την ημερομηνία για την πολυμερή διάσκεψη. Το πόσο το θέλει αυτό, αν είναι αρκετό αυτό να τον αναγκάσει να δώσει χάρτη, να σημειώσουμε εδώ ότι η χάρτη του τουρκική πλευρά δεν έχει δώσει ποτέ της, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί αναλόγως και το πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, να σταθούμε, Κυριάκο, και λίγο στα παιχνίδια του τουρκικού τύπου για τη στάση της Ελλάδας. Ναι, υπήρξε μια έντονη φημολογία σήμερα στο τουρκικό τύπο ότι η χθεσινή μέρα περίπου είχε αναλωθεί σε συζητήσεις γύρω από την στάση της Ελλάδας, μια στάση την οποία ακούσαμε να την καταθέτει στην κοινή συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε αυτή τη στάση, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί σε οποιαδήποτε πολυμερή διάσκεψη για οποιοδήποτε άλλο θέμα πλην του ζητήματος της ασφάλειας και των εγγύσεων, και μάλιστα ζητά αυτό το ζήτημα μόνο με στόχο την κατάργηση των εγγύσεων. Όχι διαφοροποίησή τους, όχι προσαρμογή τους όπως ζητά η τουρκική πλευρά. Αυτό τελικά διαψεύστηκε. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την εχθεσινή ημέρα. Ωστόσο, δεν ήταν αυτό το κύριο θέμα. Υπήρξαν βεβαίως επικοινωνία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τσίπρα. Όχι μία-δύο φορές. Πιθανόν και σήμερα να υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ του Προέδρου και της Αθήνας. Ωστόσο, ανάλογη επικοινωνία υπήρξε και συνεχή από την πληροφορούμαστε και μεταξύ του κυρίου Ακιντζή και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι η θέση της Ελλάδας παραμένει ξεκάθαρη. Αυτό μας διαβεβαιώνουν από την ελληνοκυπριακή διαπραγματευτική ομάδα. Δεν υπάρχει θέμα διάστασης μεταξύ της θέσης της Αθήνας και αυτής της Λευκωσίας. Μάλιστα, η Αθήνα θέλει και φαίνεται να το έχει πετύχει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Προφανώς, αντιλαμβάνομαι από τις τρίτους ειδήσεων, θα έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και από την Αθήνα, να οριστεί μια συνάντηση προετοιμασίας πριν από την όποια πολυμερή διάσκεψη, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων εδώ στο Μον Πελεράν. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η συζήτηση σήμερα και χθες, το βράδυ μετά το δείπνο ήταν επί της ουσίας, δεν έχει κατατεθεί ούτε χάρτης, ούτε έγινε καινούργια κουβέντα σε σχέση με τα ποσοστά. Τα ποσοστά παραμένει η διαφορά εκεί που την είχαμε όταν ήρθαμε εδώ στο Μον Πελεράν. Δηλαδή, μια ποσοστιά μονάδα πέριξ του 28,5 που ήταν το ποσοστό που προβλέπεται το σχέδιο ΑΝΑΝ, το οποίο θεωρείται μεν ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει να κλείσει κι άλλο, Νικήτα, για να μπορέσουν τα κριτήρια να αποτυπωθούν στο χάρτη. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την πολύ κρίσιμη συνάντηση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, αν προκύψει οτιδήποτε διακόπτουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου, αλλά και αργότερα θα είμαστε εδώ. Η νύχτα είναι μεγάλη, για ό,τι και νεότερο προκύψει, μέχρι το δελτίο ειδήσεων θα καλύψουμε τις εξελίξεις. Ναι, Κυριάκο, ναι, κάτι θέλεις να προσθέσεις, ναι. Λοιπόν, ναι, έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ και γιατί χθες δεν είχαμε τα όποια αποτελέσματα. Χθες μεταδίδαμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις. Τελικά το επιβεβαιώσαμε σήμερα και με ενημέρωση που είχαμε. Χθες και στην μια μισή ώρα που κράτησε, ουσιαστική ώρα τέλος πάντων, ωφέλιμος χρόνος, μια μισή ώρα κράτησε η πρωινή συνάντηση του Προέδρου με τον Μουσταφά Κιντζή και τους συνεργάτες τους, δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση. Στην ουσία ασχολήθηκα με οτιδήποτε άλλο πέραν του εδαφικού. Γιατί έγινε αυτό, κανείς δεν έδωσε κάποια πιστική απάντηση. Προφανώς να είναι κάποιος τακτικισμός από την τουρκική πλευρά, προφανώς να μην έκριναν ήδη, καθώς ήδη αποφασίζουν πώς θα κινηθεί η διαδικασία, ότι ήταν ο χρόνος να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Πολλές προτάσεις, πολλές πτυχές αθέλησης του εδαφικού παραμένουν ακόμη άγνωστες, καθώς ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά ούτε ο κύριος Ακιντζή έχουν ανοίξει πλήρως τα χαρτιά τους. Το απόγευμα στο γεύμα, στο δείπνο εργασίας, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, επίσης δεν είχαμε οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση. Και εκεί η συζήτηση αναλώθηκε σε θέματα τα οποία αφορούν την επόμενη μέρα της λύσης, την πρώτη μέρα της λύσης, θέματα που αφορούν την αναγκαία έρευνα που θα πρέπει να γίνει για την κατάσταση των τραπεζών στα κατεχόμενα. Ζητήματα που έχουν πολύ συζητηθεί, αλλά ήταν η επιλογή των ηγετών να ασχοληθούν με αυτά και να αφήσουν προφανώς τα δύσκολα για σήμερα.